Γεια σας! Θα σας δείξουμε πώς να κάνετε πρωτότυπα κολοκυθοκούλουρα. Καθαρίζουμε και περνάμε από το τρίφτη 8 κολοκυθάκια. Κόβουμε σε λωρίδες 100 γραμμάρια μπέικον. Το τσιγαρίζουμε σε μέτρια φωτιά. Όταν είναι έτοιμο, το βγάζουμε από το τηγάνι. Στο ίδιο τηγάνι προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο και μαγειρεύουμε τα κολοκύθια μέχρι να χάσουν τα υγρά τους. Διαλύουμε μία ξερή μαγιά και μία κουταλιά ζάχαρη σε 200 ml χλιαρό γάλα. Και 200 ml χλιαρό νερό. Ρίχνουμε 50 ml λάδι και ανακατεύουμε. Βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μισό κουταλάκι αλάτι και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι και 2 κουταλιές ξύδι. Όταν η ζύμη μας είναι έτοιμη, την τοποθετούμε σε λαδωμένο σκεύος. Την σκεπάζουμε και την αφήνουμε για 30 λεπτά να φουσκώσει. Στα κολοκυθάκια μας ρίχνουμε πιπέρι, αλάτι το μπέικον και ανακατεύουμε. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Χωρίζουμε την ζύμη μας σε 4 μέρη. Τα ανοίγουμε σε φύλλα Απλώνουμε βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου και τοποθετούμε το ένα επάνω στο άλλο. Τα ανοίγουμε σε ένα μεγάλο φύλλο Στα κολοκυθάκια προσθέτουμε 150 γραμμάρια κίτρινο τυρί,
και ανακατεύουμε. Απλώνουμε την γέμιση στο μισό φύλλο. Σκεπάζουμε με το άλλο μισό. Κόβουμε σε λωρίδες με πάχος περίπου 2 δάχτυλα. Στριφογυρίζουμε και δίνουμε σχήμα από κουλούρι. Τα τοποθετούμε σε ταψίμα αντικολλητικό χαρτί, τα αλείφουμε με χτυπημένο αυγό και ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου στις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσουν. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία! It's alright with me.